Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι ο Δημήτρης Μιχαηλίδης και σήμερα θα σας δείξω πώς να φτιάξετε το πιο αφράτο παντεσπάνι. Πριν όμως, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου για να μην χάνετε ούτε μια νέα συνταγή. Πάμε να ξεκινήσουμε. Θα πάρουμε ένα μπολ. Αλευρικούλα. Baking powder. Δύο βανιλίνες. Και ανακατεύουμε. Ζάχαρη, αυγά, και θα ανακατέψουμε μέχρι να αρχίσει να σπρίζει το μείγμα. Το μείγμα έχει ασπρίσει, βλέπετε, έχει φουσκώσει. Θα κοσκινίζουμε μέσα λίγο-λίγο το μείγμα του αλευριού και θα ανακατεύουμε με μία σπάτουλα. Με αυτή τη συνταγή θα φτιάξετε τις πιο τέλειες τούρτες και πάστες. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Λαδωμένο ταψάκι 20 εκατοστά, στρωμένο με λαδόκολλα και θα ρίξουμε μέσα το μείγμα. Κοιτάξτε πόσο αφράτο φαίνεται ότι θα γίνει. Και πάμε να ψήσουμε. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στις αντιστάσεις, στους 170 βαθμούς, για περίπου 30 λεπτά. Το παντεσπάνι μας είναι έτοιμο. Κοιτάξτε πόσο έχει φουσκώσει. Και το αφήνουμε να κρυώσει. Το παντεσπάνι έχει κρυώσει και ήρθε η ώρα να το ανοίξουμε. Με μία σπάτουλα ξύνουμε λίγο τα τυχώματα για να το ξεφορμάρουμε πιο εύκολα. Είναι απίστευτα μαλακό. Έχει γίνει σαν σφουγγάρι, τόσο αφράτο. Και τώρα ήρθε η ώρα να το κόψουμε με το ειδικό εργαλείο για παντεσπάνια. Δεν ξέρω πώς λέγεται, πάντως μπορείτε να το βρείτε στο διαδίκτυο. Αυτή λοιπόν ήταν η σημερινή συνταγή. Θέλω να μου πείτε στα σχόλια τι θα φτιάξετε με το παντεσπάνι. Μην ξεχάσετε να κάνετε like αν σας άρεσε το βίντεο και φυσικά μια εγγραφή για να μην χάνετε ούτε μια νέα συνταγή. Πώς συντηρούμε το παντεσπάνι τώρα? Παίρνουμε μια πετσέτα. Θα βάλουμε μέσα το παντεσπάνι και το τυλίγουμε. Θα κλείσουμε καλά τη σακούλα και θα το βάλουμε στην κατάψυξη μέχρι να το χρησιμοποιήσουμε.